Πάμε τώρα σε αυτό το θέμα, το οποίο ε, έχει κάνει σε πολλούς εντύπωση, που θέλει η κυβέρνηση, δια του κυρίου Σκρέκα, να καταργήσει λίτους προσφορές. Το οποίο προσφορές είναι δηλαστικό, δηλαδή πα βλέπει εκεί πέρα ή στα μακαρόνια ή σε κάποια άλλα προϊόντα, ένα-συνένα. Αν και στα μακαρόνια έλεγα και χθες και προχθέ ότι εγώ παίρνω αυτέ τι προσφορέ που σου λέει στα τέσσερα πακέτα το ένα δωρεάν. Ναι και το παίρνει. Και λε, εντάξει, είναι τέσσερα πακέτα μακαρόνια. Ναι. θα σε βγάλει ρε παιδί μου δύο εβδομάδε. Πε ότι ε, ανεξάρτητα το κάθε πακέτο από μόνο του έκανε ένα ευρώ. Ναι. λοιπόν, ναι, ναι. παίρνοντα τέσσερα πακέτα, θα πληρώνει τρία ευρώ. 3,60 α πούμε. Ναι, ναι, δεν καλά, οπότε, αλλά, ναι, ναι μπράβο, Οπότε έχει σε αυτή την περίπτωση έχεις 25%. Ναι. Ε... Περισσότερο ε... ξεγελιέσαι με το απόθεμα, ξεγελιέσαι με τον όγκο παρά με την τιμή. Εγώ νομίζω εκεί την πατάνε περισσότερο και εγώ προσωπικά. Δηλαδή λε εντάξει, ή στι σάλτσε ή στα μπισκότα. Λε, θα κάνω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι αυτό πιστεύει τώρα γίνεται γιατί έχω έναν τίτλο που έχω βάλει για σένα ότι το μοντέλο τη Walmart Mart ναι. προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξη είναι για την κατάργηση των προσφορών. Στην Αμερική, επειδή έχω πάει αρκετέ φορέ, εκεί οι προσφορέ είναι γιγαντιές. Δεν υπάρχει αυτό ένα στην Αμερική. Ναι. Είναι σωματωμένε όμω μέσα στην τιμή. βέβαια. Είναι όταν βγαίνει κάποιο προϊόν σε προσφορά. Είναι από την αρχική του τιμή, γίνεται μία έκπτωση που μπορεί και τη τάξη του 50%. Αυτή Μπράβο. είναι προσφορά. Μπράβο. Εδώ όμω τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Και θα πρέπει να σου πω ανέστη ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τι περισσότερε προσφορέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι ενδεικτικό ότι αυτά στα 10 προϊόντα, το 68% των προϊόντων, ε, έχουν πάντα μία προσφορά ή, μια, ή κάποια προωθητική ενέργεια. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το χρόνιο. Έχει εκπαιδευτεί ο καταναλωτή πλέον στο κυνήγι των προσφορών, και ειδικά μέσα σε αυτή την περίοδο των έντονων ανατιμήσεων, που πρόσφευγε ο καταναλωτή στα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα ναι, ναι, ναι. και, και στι προσφορέ. Είναι ενδεικτικό ότι οι προσφορέ σε αυτή την περίοδο και η αναζήτηση από μέρου των καταναλωτών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Τώρα έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι. Δεν μπορεί, και είπε και συγκεκριμένο ο κύριο Κρέκα, να οι τιμέ στο, σούπερ μάρκετ να είναι ένα παζάρι. Λοιπόν, και να... τη μία μέρα να ανεβαίνουν, την άλλη μέρα να κατεβαίνουν, να υπάρχει μια διαφάνεια στι προσφορέ. Το θέμα των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών έχει απασχολήσει τι κυβερνήσει πρώτου και τι και του Υπουργού Ανάπτυξη πολύ πριν τον κύριο Σκρέκα, από τι αρχέ του 2000. Κανένα όμω δεν μπόρεσε να το ρυθμίσει αυτό το θέμα, διότι είναι μια πάγια κατάσταση τη αγορά, ε, η οποία δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο μέγεθό του και ειδικά δεν μπορεί δηλαδή να μπει κάποιο να, να, να ε, επισέλθει στι συμφωνίε χονδρεμπόρων, προμηθευτών και σούπερ μάρκετ εκεί μέσα σε αυτό. είναι το χάσλε, εκεί είναι το δεδαλώδε που είπε κράτη έτσι, ε, ο ναι, ε, 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 εκεί είναι. Λοιπόν, η κάθε, το, ε, ε, η κάθε προμηθευτική εταιρεία, η κάθε βιομηχανία τροφίμων ε, με το κάθε σούπερ μάρκετ έχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική βέβαια. Η οποία στις... αυτή ξέρει μόνο το Υπουργείο. Δεν μπορεί δεν αυτό τη να ξέρει, Δεν Κανείς, ξέρει. Κανεί, το Υπουργείο. Δεν την ξέρει. Δεν κοινοποιούνται στοιχεία Α, στο, στο, γίνε... στο, Υπουργείο. Μεταξύ των δύο πλευρών είναι. Ε, μεταξύ των δύο πλευρών. ναι. <coughs> ε, εκεί πέρα υπάρχουν συμφωνίε για, την... για την προώθηση σε, σε πιο περίοπτη θέση στα ράφια συγκεκριμένων προϊόντων. Εκεί να μην ξεχνάμε το ανέστη κιόλα ότι πολλέ προμηθευτικέ εταιρείε Πάση φύσεω προϊόντων, έχουν φτάσει στο σημείο και είναι γνωστά, έχουν διαρρεύσει στην αγορά, ότι ζητούν ακόμα και μετρητά ή τα, τα σούπερ μάρκετ ζητούν, και όχι το αντίστροφο, τα σούπερ μάρκετ ζητούν και μετρητά από εταιρείε για να προωθήσουν τα προϊόντα. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Εγώ ξέρω τι είχα ακούσει παλιά, ότι λέγει να σου βάλει λέει, στο ράφι που είναι ίσα με το ύψο των ματιών του μέσου καταναλωτή, πρέπει να δώσει επιπλέον χρήματα. Λέει. Βέβαια. Το <συντήριξη> δίνει το τα, από παλιά, τα, τα δίνει ο προμηθευτή αυτά. Δηλαδή, συνήθω το μέσο όρο ύψου στην Ελλάδα που είναι από 1,55 μέχρι 1,70 που είναι οι περισσότεροι <συντήρι> άνθρωποι. Γιατί επηρεάζει, λέει, στο ύψο ματιό να βλέπει το ράφι, το προϊόν, το παίρνει <συντήρι> πιο εύκολα από το να σκύψει να πάρει τρε παιδί μου το άλλο που είναι χαμηλά. Ακριβώ. <συντήρι> 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 Τώρα μπορεί να μπει και δεν, δεν πέρασε το μέτρο με τι προσφορέ και με τι προωθητικέ ανάγκε από προηγούμενα χρόνια, διότι υπήρχαν σφοδρέ αντιδράσει ναι. από, την, από την αγορά, δηλαδή και από τα σούπερ μάρκετ και από του προμηθευτέ. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θέλει η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι να πάμε στι νέτε τιμέ, δηλαδή στι καθαρέ τιμέ, mm. κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει κρυφτεί. Ναι. Το βλέπει δύσκολο αυτό να γίνεται, θα ε, πάρει χρόνο, έχει τριβεί. Ε, κοίταξε τώρα, όπω ε, ε, η πίεση που ασκεί η κυβέρνηση όντω είναι μεγάλη. Και πέρα δηλαδή από το ύψος των προστίμων, ναι. θα πρέπει να πούμε ότι είναι και η δυσφήμιση των επιχειρήσεων στο Φωστά. ασκηπίες. Παρά το, παρότι οι επιχειρήσεις αυτές, στις οποίες έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, είναι μεγάλες πολυεθνικές, είναι ένα μικρό μέρος του κύκλου εργασίων Προφανώς. αφορά την Ελλάδα, Βεβαίω υπάρχει, μια το... δυσφήμιση στα μάτια, της... ναι. στα μάτια, των καταναλωτών. Βλέπει και ελληνικέ, και... τώρα με το άρεστο ρεπορτάζ που έχει, βλέπει και, και ελληνικέ να ανακοινώνονται σε πρόστιμα. Ε... Υπάρχει ενδεχόμενο ή το υπάρχει... Θεωρείς... Ε... Υπάρχει. Ε... υπάρχει. ενδεχόμενο, υπάρχει ναι. ενδεχόμενο. Είναι γύρω στι 12 ελληνικέ που έχουν μπει στο στόχαστρο. Για κάποια από αυτέ θα προκύψουν στο. Και για λόγου ισορροπία νομίζω μπορεί να ανακοινωθούν και ε... ελληνικέ εταιρείε. Ακριβώ για Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, έχει δίκιο τώρα έτσι. Γιατί φήμη μια εταιρεία. Είναι μεγάλο, όπω το είδαμε και σε ελληνικά σούπερ μάρκετ, πρόσφατα που πήρανε πρόστιμα. Και επίση, ναι, ακριβώ. Και επίση, πολύ μεγαλύτερη δυσφήμιση θα είναι σε περίπτωση που είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία είναι πιο το, α, αναγνωρίσιμη στο, ε, βέβαια. στο καταναλωτικό βέβαια. κοινό. Γιατί θα σου πει, κοίταξε να δει. Ναι, κλέβει, α πούμε. Που εγώ έπαιρνα από αυτόν τόσα χρόνια αυτά τα προϊόντα. Ναι, βέβαια, αυτό είναι πολύ Ναι, ναι. Είναι, άλλο είναι Procter και Gal και η ναι. η Unilever, ναι, εντάξει, Jones Είναι, αλλά αυτό που είπες πριν, ότι έχουν τόσα προϊόντα που όλοι προφανώς ναι, δεν, δεν Δεν, ποια προϊόντα είναι στην, κάθε εταιρεία. Ξέρουμε περίπου την, την των προϊόντων. Να ρωτήσω κάτι για, την, για το θέμα των προστίμων, Ενημερώνται την παραμονή εταιρεία ότι θα φάνε το πρόστιμο ή δεν το μαθαίνουν με τους δημοσιογράφου που εσύ το ανακοινώνεις και το γράφεις. το... το μαθαίνουν νωρίτερα. αυτό θέλω να ρωτήσω το Το Ξέρουν, το ξέρουν, έτσι. Το ξέρουν διό... Έχουν ενημερωθεί δηλαδή από τις αρχέ. Έχουν το, πριν επιβληθεί το πρόστιμο και κατά τον έλεγχο που, διεξάγει η διεπηρεσιακή μονάδα ελέγχου της αγορά, υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων. Α, μάλιστα. Όταν σου λέει, υπάρχει διάλογο. Όταν σου λέει η εταιρεία ότι δεν μπορώ και σου λέει η δεν δικαιολογείται αυτό, τότε ξέρει ποιο είναι το πρόστιμο ναι. και με βάση του αλγόριθμου ναι. με τα οποία το. Κατάλαβε. Απλώ περιμένει τη μέρα που θα ανακοινωθεί ναι, ναι, το, το πρόστιμο. Το, το, και μετά ναι. λαμβάνουν οι νομικέ υπηρεσίε που γι' αυτό εξαρτώνται. Κάνανε και προσφυγέ στο Φυσί. Φυσί. για την Φυσί. 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 μείωση, ακύρωση. Ε, καταθέτουν υπομονήματα ναι, ναι. στο. Και... Το 5% πώ πάει τώρα, πώ το βλέπει. Τι λε, προχωράει αυτή η 5%. Οι είναι οι καρτέλε, βέβαια, είναι πολύ μεγάλε σχέση με το καλά τη νοικοκυρά που ήταν κάτι μικρέ καρτέλε και ήταν χαμηλά. Ναι, ναι, ναι. Προχωράει. Ε, υπάρχουν στα πλαίσια. Έχει πιστεύω, αποτύπωμα σε, αυτό. Ε, ναι. ε, αυτό θα το δούμε στι επόμενε ημέρε. Είναι ναι. το μία εβδομάδα ουσιαστικά την περασμένη Δευτέρα που. Ναι έχετε δεχτεί σε εφαρμογή το μέτρο. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε αν ναι. Πάντω οι εταιρείε έχουν αρχίσει και ζορίζονται έτσι. Δηλαδή βλέπουμε πτώση του όγκου σε πολλά προϊόντα. Ναι. Στα έτσι. Δηλαδή... βέβαια. βέβαια. Άξι. Και αυτό... Ναι, ναι. ο πληθωρισμό τη ευνοεί λόγω τη τιμή. Ναι. Αυξάνονται τα κέρδη, αυξάν, αυξάνεται, αυξάνε ο κύκλο εργασιών. Ναι, ναι. Όμω οι όγκοι το ναι. Δηλαδή η, η αύξηση των ο, ο, πωλήσεων ε, σε αξία. Με, σε, σε συνάρτηση με, το, με το, την πώληση, με τους όγκους πωλήσεων είναι αντιστρόφως ανάλογη. Τώρα όμως θέλω, θα, θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα ναι, τον ναι. το, το, το προφόρων. Δεν έχει καταλήξει ακόμα το Υπουργείο πώς ακριβώς θα γίνει. Βρίσκεται σε διάλογο με την αγορά. Αυτό ναι. που σκέφτεται είναι το εξή. Ότι ε, θα ορίζει σε συγκεκριμένες περιόδους προσφο προσφορών, δηλαδή, Α. θα μπορεί μια επιχείρηση να διαθέτει τα προϊόντα σε προσφορά για ένα χρονικό διάστημα, ένα-δύο μηνών. Η και ένα μέρος των προϊόντων. Εκεί δηλαδή που θα μπορούσε τους να βγάλει στη διάρκεια ενός έτους σε προσφορά το 80% των προϊόντων. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα μπορεί να τεθεί ένα πλαφόν τη τάξη του 30%. Μάλιστα. Και φαντάζομαι Βέβαια... όχι σε περίοδου εχμής όπως είναι τώρα οι γιορτέ των Χριστουγέννων ή του Πάσχα. που... Έτσι κι αλλιώ εκεί υπάρχει, θέλουν να βγάλουν οι εδώ, ταιρίες. εδώ Σε νεκρέ περιόδου, εδώ... όπω είναι τι εκτόσεις. Ναι, ναι ακριβώ. Υπάρχει όμω μια μεγάλη παγίδα, θα ναι. πρέπει να σου πω, Ανέστη. Ότι για να ισχύσει αυτό το μέτρο λοιπόν, και να είναι άκρο αποτελεσματικό, δηλαδή να μειωθούν οι τιμέ στο ράφι, θα πρέπει να διατηρηθεί και η διάταξη για το περιθώριο κέρδου. Α, μάλιστα. Αυτό η διάταξη συγκεκριμένη δεν μπορεί να, ε, να παραμείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι, παράβα, είναι, στο, είναι μάλιστα. παρέμβαση μάλιστα. στη λειτουργία τη αγορά. Κατάλαβα. Και ποιο θα διασφαλίζει ότι με τη μείωση των προσφορών Λοιπόν, και με την ε, επιβολή των καθαρών τιμών, δηλαδή για, για, για τη μείωση των τιμών, ότι αυτή, από τη στιγμή που θα έρθει το μέτρο για το μικρό περιθώριο κέρδου, δεν θα αυξηθούν κατακόρυφα οι, οι, οι τιμέ των τσοστό, προϊόντων, τσοστό. μονάδα. Άρα χτυπάει Α, εκεί πέρα τώρα. Δηλαδή, ναι. Δημιουργείται άλλο θέμα τώρα και εκεί πέρα. Και, ποιος, και όταν μια κοινωνία, ένα καταναλωτικό κοινό είναι θυσμένο στι ναι. προσφορέ, και πολλοί είναι που παίρνουν το ένα, ένα ναι. συν ένα δώρο κτλ., Έτσι. όταν δουν μια άλλη τιμή στο προϊόν, όταν θα πολίτε αναμονάδα ε, ότι δεν θα, δε θα δυσαρεστηθεί. ναι, ναι, ναι. ναι έχει άλλα θέματα τώρα. Είναι, ναι, στο ναι, στο, ναι. είναι, είναι δύσκολο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Και, και, σου, και, το πιο δύσκολο είναι το εξή, ότι αν, δεν, α, αν αρθεί η διάταξη για το περιθώριο καιρό, δεν ξέρει ο άλλο τι τιμή τι μπορεί να βάλει στο προϊόν. Δηλαδή αυτό που πωλείται σήμερα, 5 ευρώ ένα συν ένα, λοιπόν, μπορεί να το δει στα 3,5 ευρώ το, ή στα 4 ευρώ ένα. Σωστά. Ναι, διότι η διαμόρφωση των uh, τιμών είναι, το, είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει πλαφόν. Σε καμία, ναι, στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει Ζωστά. πλαφόν, οπότε ο καθένας θα, θα βάλει τον πύχη των τιμών εκεί που θέλει και μετά από εκεί θα, θα τα καθορίσω ο ανταγωνισμό. Ποιο ανταγωνισμό, Δεν υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό. Ε, ναι, δεν θα τα κάνω. Σε μια σειρά προϊόντων όπω αυτά που έχουν οι πολυεθνικέ, τα οποία δεν, ναι, 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 ναι. δεν υποκαθίστανται εύκολα. Ναι, ναι, ναι. δε, Όχι, εγώ το βλέπω και από διαφόρου που μου λένε παίρνουν απορριπαντικά χαμηλή τιμή και δεν καθαρίζουν τα πιάτα, δεν <laughs> καθαρίζουν <laughs> τα ποτήρια. <laughs> δηλαδή, εγώ λέω απλά πράγματα. Πράγματι. <laughs> και τρελαίνω τον νοικοκύρε και σου λέει: Το έβαλα στο πλυντήριο πιάτων <laughs> και έφυγε, λέει, από το ποτήρι τίποτα. Λέει: Δεν <laughs> καθάρισε ποτέ η βρωμιά και λε <laughs> Εντάξει. <laughs> έτσι είναι. Το ό,τι πληρώνει, παίρνει. Ακριβώ. Δεν υποκαθίσατε εύκολα κάποια Αυτό πράγματα. Αυτό το ξέρουμε στο. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή έχουμε Black Friday, έτσι έφτασε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι Χαρά. έχει Black Month τώρα όμω αυτή η ιστορία. Δηλαδή το έχουν ξεχυλώσει έτσι κι αλλιώ. Τι λέει το ρεπορτάζ, Πώ οι εταιρείε είναι αισιόδοξε. Ε, όχι, όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, διότι ξεχύλωσε ο, ε, ο, ο, ο θεσμό. Τώρα δεν είναι, είναι στο ένα μήνα ακριβώ. Το... Ε, ναι. Μετά έχει Cyber Monday. Ε, ναι, μετά, μετά έχει Cyber Monday. Ε, κάποιοι που θα επιλέξουν να αγοράσουν αυτή την περίοδο ε, ναι. τα, αυτά που χρειάζονται, δεν ναι. θα τα αγοράσουν τα, τα Χριστούγεννα. Ναι, δηλαδή, Ξέρει τι λέει. Έτσι, πέριξε... έτσι, τι αγοράζουν πιο ρότα από όλα. Τηλεόραση. Δηλαδή είμαστε τόσο εθισμένοι. Τηλεόραση, ναι. Τελεόρας, ναι. Μπορεί να μην έχει πληρώσει το στεγαστικό σου <laughs> ή το ηλικία, <εκεί, laughs> αλλά <laughs> η τηλεόραση. <laughs> ναι, ναι. Βέβαια, κακώ μιλάμε εμεί τώρα γιατί τηλεόραση κάνουμε, αλλά ναι. λες α πούμε τελικά αυτό που λε, ο εκπαιδευμένο. Ο... Ακριβώ. Ο ο θα δούμε πώ θα κινηθεί. Mm. Πάντω, ε, τζίρο διαθέσιμο ε, yeah. από του καταναλωτέ δεν υπάρχει ε, μια ανακύκλωση. Στο... Ακριβώ. Το... Ναι. Το... Και εκεί πιστεύει θα πέσουν επίση πρόστιμα. Θεωρεί μετά την Black Friday, αν δουν τώρα ότι οι τιμέ δεν ανταποκρίνονται Έχουνε αυτό πέσει... που έχει εξηγήσει πολλέ φορέ. Έχ... Έχουν, πέσει πρόστιμα στις όλε τι αλυσίδε Αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχουν πρόστιμα αυτή την περίοδο. Δεν έχουν ανακοινωθεί. Όχι, πριν, πριν ενα μισή μήνα ανακοινώθηκαν ναι. τα Απλώ τώρα με την Black Friday προφανώ μετά Κάποιοι που θα πέσουν στην παγίδα να μην κάνουν πραγματικέ εκτόσει θα δουν τον ναι, το όνομά του. Σίγουρα. Παρα, τους, να παρα, τους γράφει ο Σταμάτη ή σήμερα στην αυτοκρατορία. Παρακολουθούν αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξη πρώτα αυτό το ανακοινώνει ναι. και μετά στο, ε, τα ανακοινώνουμε και εμεί μέσω του τύπου Ανέστην. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, Σταμάτη, ευχαριστώ θερμά Εγώ, και για αυτή την συνάντησή μα. Καλή δουλειά. Καλή τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Ευχαριστώ θερμά. Του σύνεγγι βεβαίω τα λέμε στην εφημερίδα. Πάντα, πάντα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Ανέστη. Γεια χαρά.